να στείλω την καλημέρα μου στην υποψήφια Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Δέσποινα Μαστρολέων. Καλή σας μέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλημέρα και σε εσάς. Διαβάζω εδώ ότι είστε ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, έτσι? Ακριβώς. Και έτσι αυτό αποτελεί μια αφορμή να σας ρωτήσω για το χώρο της εργασίας στην Ευρώπη, αλλά και για το ρόλο της γυναίκας στην Ευρώπη. Είναι δύο ζητήματα για τα οποία, εντάξει, αξίζει να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα σήμερα, όσο χρόνο έτσι μας παρέχεται. Καταρχάς για το χώρο της εργασίας, αυτή η Ευρώπη, έτσι όπως τη βλέπετε μπροστά μας, τη Ευρώπη που έρχεται σε σχέση με την Ευρώπη που έχουμε ζήσει, είναι μια Ευρώπη πολύ δύσκολη για τον έναν μέσο εργαζόμενο πολίτη? Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει κυριολεκτικά τη σφραγίδα της σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική που έχει εφαρμοστεί και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όλη αυτή η πολιτική που ακολουθιέται διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις και της χώρας μας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που έχει κατακεραυνώσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, είναι αυτή που έχει φοροαθεμάξει τους λαούς. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, που προωθεί την πολιτική των 12 και 13 ωρών εργασίας τη μέρα, που διατηρεί τη μείωση των αμοιβών για τις υπερορίες. Για παράδειγμα, η κατάργηση της Κυριακής Αργίας και στη χώρα μας, την οποία έχει βάλει τη σφραγίδα της και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί κατεύθυνση των αντιλαϊκών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς λέμε στους εργαζόμενους και συνολικά στο λαό ότι πρέπει να την καταδικάσουν. Γιατί, για παράδειγμα, το μνημόνιο των μνημονίων, που είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, την οποία μόνο το ΚΚΕ έχει καταψηφίσει, είναι που δίνει το ελεύθερο σε βιομήχανους και μεγαλοεπιχειρηματίες να παίρνουν τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις τους και να τα μεταφέρουν σε άλλες χώρες με χαμηλότερα μεροκάματα, αφήνοντας χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Ναι. Οι μισθοί έτσι πως διαμορφώνονται στην Ευρώπη είναι διαφορετικοί σε σχέση με την Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε αυτό το ζήτημα πώς το αντιμετωπίζετε και αν όντως αυτό μπορεί να αποτελέσει έτσι το ευρωπαϊκό παράδειγμα, έτσι, να είναι ένα θετικό παράδειγμα τουλάχιστον για τις αμοιβές των εργαζομένων. Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να παρουσιαστεί σαν εγγυητής της κοινωνικής ευημερίας των εργαζομένων, και αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 16,6 εκατομμύρια ανέργων. Είναι των εκατομμυρίων εργαζομένων που δουλεύουν με μερική απασχόληση. 113 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των μνημονίων, που ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν περάσει μνημόνια, η ίδια πολιτική που τσακίζει τους λαούς, που τσακίζει τους εργαζόμενους, εφαρμόζεται πιστά από κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες, ακροδεξιές. Γιατί να σας πω ένα στοιχείο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, για να δούμε τελικά τι διαφοροποιήσεις υπάρχουν ανάμεσα και στις διάφορες κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 90% των αποφάσεων της Κομισιόν το ψήφισαν από κοινού. Σοσιαλδημοκράτες, νεοφιλελεύθεροι, ακροδεξιοί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν είναι ενδεικτικό στοιχείο της ενιαίας στρατηγικής πολιτικής που ακολουθιέται, που την ίδια ώρα εξασφαλίζει πλήθος προνομίων για το μεγάλο κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα είναι ενδεικτικά στη χώρα μας τα μέτρα που από κοινού ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για την προαιρετική και μάλιστα μειωμένη φορολογία των εφοπλιστών, για τη μείωση των κερδών, για τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων, την ώρα που καραδοκούν οι πληστηριασμοί για τη λαϊκή οικογένεια, την ώρα που ο λαός κυριολεκτικά έχει αθεμαχτεί και του ζητάνε μάλιστα και νέες θυσίες. Γιατί η βαρβαρότητα δεν έχει τελειώσει και την επόμενη των εκλογών θα είναι εδώ και θα είναι εδώ για να τσακίσει τα δικαιώματα του λαού και ετοιμάζεται και ακόμα μεγαλύτερη επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι ο λαός δεν μπορεί να εναποθέτει τις ελπίδες του στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Πρέπει να την καταδικάσει με την ψήφο του, γιατί πρέπει να την αξιολογήσει αξιολογώντας τη ζωή του και πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ, όπως όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγώνων του λαού. Και η πείρα του λαού άλλωστε δείχνει ότι μόνο μέσα από το δρόμο της σύγκρουσης
έχει καταφέρει να κατακτήσει ακόμα και αυτά τα λίγα που έχει κατακτήσει. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι ο λαός πρέπει να πάρει θέση στις, και στις ευρωεκλογές αλλά και στις τοπικές, στις δημοτικές δηλαδή και περιφερειακές εκλογές, γιατί ο αντίπαλος είναι ένας και μπορεί οι κάλπες να είναι τρεις, αλλά οι επιλογές για το λαό είναι πάλι μία. Άρα στην είναι ουσία να ισχυροποιήσει το κουκουέ παντού. Άρα στην ουσία καταλαβαίνω ότι πέρα από τις όποιες θέσεις έχετε για αυτή την Ευρώπη που μας περιγράψατε πριν, βάζετε και πολιτικά χαρακτηριστικά σε όλες τις ψήφους μας, είτε στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, θεωρώντας ότι πρέπει να αποδοκιμαστεί και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω σωστά? Πολύ σωστά, με την έννοια ότι μιλάμε για μια ενιαία πολιτική που εξειδικεύεται, που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη με ευθύνη των κυβερνήσεων και των κομμάτων του, του Κοινοβουλίου της κάθε χώρας, των κομμάτων του συστήματος που την υπερασπίζονται, την ψηφίζουν και την υλοποιούν, και προχωράει προφανώς στις περιφέρειες, στους δήμους, που ακόμα και εκεί χρειάζεται ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, ισχυρό κουκουέ για να μπαίνουν εμπόδια σε όλη αυτή την πολιτική που τσακίζει κυριολεκτικά το λαό, τη νεολαία, καθημερινά. Και εμείς απευθύνουμε και ένα ιδιαίτερο κάλεσμα στους νέους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα σε αυτούς που πρώτη φορά θα πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Και τους λέμε ότι όλα αυτά που καταδικάζουν καθημερινά, όλα αυτά που τους προσθέτουν εμπόδια στο να μορφωθούν, να δουλέψουν, να ζήσουν με δικαιώματα, έχουν αφετηρία της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τις υλοποιούν πιστά όλα τα κόμματα του κεφαλαίου. Και γι' αυτό λέμε ότι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά τους είναι δυσδιάκριτες και δεν πρέπει να ψάχνει η νεολαία διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Πρέπει να κάνει τη διαφορά και να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ. Ναι. Τώρα, γι' αυτό που σας ρώτησα για, με την ιδιότητά σας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, καταρχάς ένα σχόλιο σας για την παρουσία των γυναικών στα ευρωψηφοδέλτια, ένα δεύτερο σχόλιο σας για το γεγονός για την εκλογή των βουλευτών στην των γυναικών υποψηφίων ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή, και ένα τρίτο σχόλιο για το ρόλο της γυναίκας σε αυτή τη νέα Ευρώπη. Κοιτάξτε να δείτε, η γυναίκα πρέπει να βγει μπροστά στη διεκδίκηση για όλα τα σύγχρονα δικαιώματά της που σήμερα κατακεραυνώνονται και που πάλι έχουν αφετηρία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπορεί να γίνεται πολύς λόγος για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως μας λένε, αλλά για μας το κριτήριο είναι τι πολιτικές εφαρμόζονται, συζητιώνται και υλοποιούνται από εκεί και τι θέση πρέπει να πάρει η γυναίκα και μέσα σε αυτά και έξω από αυτά. Και εμείς καταθέτουμε καθημερινά όλες μας τις δυνάμεις για να μπει πραγματικά η γυναίκα στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης του κοινωνικού και πολιτικού αγώνα και να πετάξει από πάνω της την αιτία που σήμερα κάνει την, πώς το λένε, παρουσιάζει τη μητρότητα και την αντιμετωπίζει ως κόστος, ως ατομική υπόθεση. Για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που τα όσα προβλέπει δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με το πώς θα απαλλάξει τη γυναίκα από το καθημερινό βάρος που επομίζεται για το μεγάλωμα του παιδιού, για την βοήθεια ατόμων που μπορεί να έχει στην οικογένεια με αναπηρία, και πέφτει πάνω το βάρος αυτό στις γυναίκες. Την ίδια ώρα, μια σειρά κοινωνικές υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν για να μπορεί η γυναίκα και το παιδί το ίδιο να πηγαίνει στην αγωγή, είτε δεν υπάρχουν είτε είναι εμπορευματοποιημένοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλογίσει η γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρει θέση αντεπίθεση. Γιατί πολλά ακούμε και για την ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κομμάτι και όσον αφορά τις γυναίκες. Την ίδια ώρα όμως οι γυναίκες, επειδή ακριβώς απασχολούνται και σε μια σειρά κέντρους με μικρότερες αμοιβές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μισθοί τους, οι γυναίκες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πολύ μικρότερους μισθούς. Ή να σας πω το πώς βάζουν το ίδιο το δικαίωμα στη μητρότητα στον πάγο, και μια σειρά μεγάλη επιχειρηματική όμιλη ζητάνε από νέες γυναίκες να κάνουν κρυοσυντήρηση των οαρίων για να είναι αποδοτικές
ακόμα πιο αποδοτικές και κερδοφόρες δηλαδή για τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κριτήριο και πρέπει να γίνει κριτήριο για τη νέα γυναίκα. Γιατί μιλάμε για μια ολομέτωπη επίθεση. Ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπερασπίζονται και την όλες οι κυβερνήσεις. Κυρία Μαστρολέων, δεν ακούστηκατε στο τέλος, γιατί το κινητό σας προφανώς είστε σε ένα σημείο που δεν... Ολοκληρώστε αν θέλετε, δεν ακούστηκε η τελευταία σας φράση. Λέω ότι οι γυναίκες πρέπει να καταδικάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αφετηρία όλους τους ευρωπαϊκούς νόμους που καταδικάζουν κάθε πτυχή της ζωής τη γυναίκα σήμερα. Μάλιστα. Και να περάσουν στην αντεπίθεση με το ΚΚΕ που βάζει πραγματικά μπροστά τις ανάγκες, τις διεκδίκησεις των γυναικών σήμερα για να βγουν στο προσκήνιο της διεκδίκησης μαζί με τους άντρες εργαζόμενους, μαζί με τους άντρες άνεργους, με τους οποίους δεν τους χωρίζει τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι στις εκλογές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Αυτά από την υποψήφια ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Δέσποινα Μαστρολέων.